Υποτονική είναι και η κίνηση στην αγορά της Ελευθερούπολης. Οι καταστηματάρχες υποφέρουν από την ακρίβεια σε βασικά αγαθά και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητα. Η αγοραστική κίνηση έχει πέσει, αλλά δεν νομίζω ότι ευθύνεται μόνο η ενεργειακή κρίση, ας το πούμε έτσι, γιατί ακόμα δεν είναι αισθητή, γιατί ακόμα έχουμε ζέστη, έτσι. Είναι πιο περισσότερο ψυχολογικός παράγοντας. Αλλά πιστεύω ότι πλέον τελείωσε η καλοκαιρινή σεζόν που πηγαίναμε καλά, ας το πούμε, λόγω τουρισμού και τα λοιπά. Τώρα στηριζόμαστε στην τόπια αγορά, δικιά μας κοινωνία, ας πούμε, στους παλιούς μας πελάτες και τα λοιπά, αλλά όλα αυτά που ακούνε ο κόσμος για την ενεργειακή κρίση και τα λοιπά, τους προδιαθέτει στο να είναι πολύ μαζεμένοι και να μην βγαίνουν, ας πούμε, να ψωνίζουν κτλ. Για την κατάσταση στην αγορά μίλησε και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ελευθερούπολης, κύριος Φώτης Τουφεξής. Η ακρίβεια που έχει προέλθει από την αύξηση των τιμών του ρεύματος και του φυσικού αερίου έχει επηρεάσει πάρα πολύ την αγορά, γιατί δεν περισσεύει πλέον τίποτα για να ψωνίσουν άλλα πράγματα εκτός από να πληρώνουν τους λογαριασμούς και να αγοράζουν τρόφιμα οι πολίτες και γενικά οι κάτοικοι της περιοχής εδώ. Το μόνο που έχει κίνηση είναι τα είδη θέρμανσης αυτή την εποχή και τίποτα άλλο. Η διαφορά είναι τουλάχιστον 30% από πέρσι, με 40% σε τα περισσότερα προϊόντα.